δεν ανταμώσαμε τυχαία. Η κατάσταση που βιώνουμε πραγματικά ο ενωμένος αγώνας μπορεί να αντιμετωπίσει τους ολιγάρχες ένθεν και ένθεν που λένε, γιατί ξέρουμε για ποιους εργάζονται. Η δική μας ζωή πέρασε από το πεζοδρόμιο διεκδικώντας σύνταξη αξιοπρέπειας. Αυτή τη σύνταξη μας την αφαιρέσανε βία. Και επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι κάποια στιγμή θα αυξηθούν οι συντάξεις, αυτή τη στιγμή ήρθε. Αυτή την ανάγκη μόνο με τα δώρα Πάσχα μπορεί να καλυφθούν, γιατί μας έφεραν στο δεκαήμερο να αντέχουν αυτά τα ψίχουλα που δίνουν. Βέβαια, δεν, για να απαριθμίσει κανένα τα προβλήματα που ζει ο συνταξιούχος, θέλει και χρόνο και δεν έχουμε κανένα λόγο να κλαίμε. Λέμε, στηρίξτε τον κόσμο της εργασίας, τον συνταξιούχο που έδωσε αυτόν τον πλούτο που βλέπουμε γύρω, έχει γίνει από αυτή τη γενιά. Γιατί όλοι ήρθαμε στην Αθήνα τη δεκαετία του 60, ξέραμε τι ήτανε και τι έγινε σήμερα. Μας χρωστάνε λοιπόν, δεν χρωστάμε, δεν δανειστήκαμε από κανέναν και απαιτούμε οι συντάξεις μας να είναι ακέραιες και το δώρο Πάσχα να ανακουφίσει αυτή τη στιγμή που καμία άλλη προοπτική δεν βλέπει ο συνταξιούχος. Και να ξέρουμε τούτο, ότι απέναντι σε αυτό που διαμορφώθηκε η μόνη δύναμη που μπορεί να βάλει φρένο είναι οι λαοί. Τα υπόλοιπα ας τα αφήσουν να τα λένε εκεί από τα κανάλια τους για λόγους που έχουν αυτοί. Εμείς ο λόγος μας είναι στο πεζοδρόμιο και ο δρόμος του αγώνα θα ανακουφίσει τον κόσμο μας. Ευχαριστώ.